Γεια σας, σήμερα είναι η προτελευταία μήνα του Μάρτη, τελειώνει πρώτος μήνας της Άνοιξης και είπα να δείξω τη βεράντα μου ως συνήθως. Εδώ έχω τους κροκόδηλους τους δικούς μου που είναι πάλι έτοιμοι για παραγωγή. Τι να κάνουμε, πρωτότυπο αυτό. Εδώ έχουμε την καμέλια που μετεφετέψαμε μαζί, ετοιμάζεται να ανθίσει. Αν και μάλλον θα πρέπει να τη μεταφέρω σε πιο δροσερό σημείο, πιο σκληρό, γιατί αρχίζει όπως ξέρετε δυνατός ήλιος. Εδώ έχουμε τα ροδόδεντρα που είχα φυτέψει όλα μαζί, αλλά αν ήξερα ότι θα απλωθούν σε ένα μήνα τόσο πολύ, μάλλον θα βάζω σε δύο γλάστρες. Εδώ έχουμε αυτή την ήριδα, την Εδρόβια. Όπως σας είπα ότι ετοιμάζεται να βγάλει αμφιφόρο στέλεχος. Αλλά βλέπετε εδώ αρχίζει βγάζει κόμβο και εδώ είναι, σε λίγο θα βγει λουλούδι, είναι φοβερά. Μας σχοβολάνε κιόλας πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε τα πεύκα μας, φλοξάκια. Εδώ είναι πάλι τα δωράκια μου. Ακόμα δεν σκέφτηκα πού θα τα βάλω. Τουλίπες. Αυτή είναι η χιώτικη τριανδεφυλλά. Μην κοιτάξτε, μην κοιτάτε μάλλον όταν βλέπετε ένα φυτό να γέρνει τα φύλλα του κάτω όταν έχει ήλιο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι θέλει νερό και το ποτίζουμε και αποτέλεσμα είναι σαπίζουν ρίζες. Μόνο το βράδυ ή το πρωί να κοιτάμε. Εδώ έχουμε την ήριδα, συγγνώμη, τον νούφαρο. Βλέπετε, έβγαλε μπουμπούκες, λίγο θα αμφίσει. Το καινούριο μου φυτό που πήρα από την έκθεση. Εδώ έχουμε την κλιματίδα που είναι έτοιμη να αμφίσει. Το κλίμα που φοβόμουν ότι χάλασε από παγωνιά, αλλά τελικά δεν χάλασε. Εδώ έχω την ορτανσία μου την παλιά, της πολυθρόνης της γιαγιάς μου. Εδώ όλα μας χωβολάνε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάτι η άκυνθη, η ζουμπούλε που τα λέμε. Αυτά τα άβαλα του φθινόπωρου, γι' αυτό είναι και ψηλά και δυναμωμένα. Αυτή είναι εδώ η πιτούνια. Αυτοί έσπεραν ή η περιστέρια ή άνεμος. Γιατί εγώ τέτοια χρώματα δεν αγοράζω συνήθως, είναι ανοιχτό. Βλέπετε, εγώ θέλω έντονα χρώματα, αλλά είναι πολύ δυνατή. Άνταξε και όλο το χειμώνα με 0 βαθμούς, δεν έπαιξε τίποτα. Εδώ έχουμε το δώρο μου για 8 Μαρτίου. Εδώ έκανα λάθος εγώ. Εγώ νόμιζα ότι είναι κανονικά φυτεμένη σε υπόστρωμα, αλλά τελικά είχε μόνο ζωντανό σφάγνουμ. Και ζωντανό σφάγνουμ καταναλώνει το νεράκι πάρα πολύ γρήγορα. Και λίγο στέγνωσα τα πετάει. Εδώ έχουμε τις πιόνιες. Έχουν μπουμπούκια, κάποια στιγμή θα μας ανθίσουν. Αυτή εδώ η πιόνια μου δείχνει ότι έχει έλλειψη σιδήρου, άρα θέλει λείπασμα. Εδώ έχουμε κάτι εποχιακά λουλούδια. Άλλη ήριδα υδρόβια. Εδώ έχουμε την ημεροκάλυδα. Το bonsai που έβγαλε. Επίσης βλέπετε μπουμπούκια. Θα αρχίσει να βγάζει καινούριες βελόνες. Δεν ξέρω αν βγάζει κουκουνάρι αυτό. Δεν έχω ξαναδεί. Είναι εδώ μία νάνα πασχαλιά. Είναι ροζ. Είναι έτοιμη. Αυτή μεγάλη ακόμα δεν βγάζει τίποτα. Τριανδεφυλλές. Εδώ είναι μια ωραία σύνδεση. Βλέπετε πόσο όμορφο το κίτρινο. Τουλίπα. Πολύ μ' άρεσε αυτό το χρώμα. Κάτι κακτοειδή, παχύφυτα. Εδώ είναι η ελιά μας, ετοιμάζεται να αντίσει. Και η δουνιά έβγαλε πολλά λουλούδια. Αυτή με καρποφορεί συνέχεια, είναι πολύ ωραίο φυτό. Μάλλον δέντρο. Εδώ είναι καινούριο φυτό, είναι βυσσινιά. Επίσης και εδώ έχω βυσσινιά και κάτι σαν κορόμελα, κορομελιά. Έχουμε και άλλη κλιματίδα.
Εδώ είναι η γλυτσίνια, ευτυχώς που επέζησε. Η άσπρη καμέλια από πολύ ήλιο έγινε ροζ, αν και την σκίασε. Εδώ είναι κάτι υποχειακά και αυτό δείχνει όχι ότι θέλει νερό, ότι απλά είναι δυνατός ήλιος. Το απόγευμα θα σηκώθουν τα θύλα. Και εδώ είναι αυτή η κλιματίδα που έφερα από την Κάριστο, το κλίμα. Εδώ είναι η Σικιά Νάνα, επίσης παχύφυτα. Το ροδόδεντρο αυτό που είχε χαλασμένα φύλλα τώρα βγάζει πολύ ωραία καινούρια. Και το μπουμπούκι του. Εδώ είναι το λίπες που φετέψαμε μαζί σε τσαγέρα. Εδώ είναι κάτι μπιζέλια αρωματικά. Μια τέτοια ανοιξιάτικη σύνθεση που μας τελειώνει και ο Μάρτης, πρώτος μήνας της άνοιξης. Εδώ έχουμε και το πλειώνι μας που σε λίγο θα ανοίξει, θα ανθίσει. Κάτι εποχιακά. Εγώ πολλές φορές δεν ξέρω καν τι εποχιακά έχω, γιατί συνήθως στα μαγαζιά που ψωνίζω συχνά με δίνουν στο τέλος της εποχής πολλούς βολβούς και είναι λίγο αποξηραμένοι και άμα βγαίνουν χαίρομαι πάρα πολύ. Ας πούμε αυτό εδώ με έδωσαν στο τέλος της εποχής και πρέπει να λέγεται Λευκόιον. Πολύ όμορφο φυτό, όμως κολλάει έτσι ελαφρώς. Πάνω και αυτό το φυτό, όπως και μυγέ, είναι δηλητηριώδης. Να το ξέρετε. Αυτή εδώ η ανεξάρτητη μου σύνθεση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γράφτε στο κανάλι μου. Θα απαντήσω. Ευχαριστώ.